Ναι, ναι. Έλα, φίλε, δεν ξέρω. Από Κοιλάδα, Αργολίδας. Κοιλάδα, ωραία. Δίπλα στο Πορτοχέλι. Ναι, ναι. Τάκη, και εμένα αυτές οι χειρονομίες που έκανε στο Διαμαντή δεν ήταν καθόλου σωστές. Μια χαρά, ήταν εσύ να δεις τη χειρονομία. Δείξε το και τη χειρονομία. Πάρε, πάρε και άσε που είσαι δικηγός του Διαμαντή. Έλα εδώ, φέρτε την αγκολοκολοκύθα. Φέρε εδώ, λοιπόν, εδώ είσαι. Αφήστε ρε τις υπόδειξεις. Ναι. Αφήστε ρε τις υπόδειξεις, ρε τραμπούκι, ρε αλυταράδες με προεξάρχοντα αυτές τις χειρονομίες. Είναι. Τις έκανε. Άσε, να το πω εγώ. Πες το. Πέστε μου, ρε, εσείς οι Παναθηναϊκοί, αν έχετε λίγο ίχνος, ναι, πέσα κάτι να έχετε, ρε παιδί μου, λίγο φιλότιμο έχετε. Ποιος από εσάς τους Παναθηναϊκούς έχει πάει σε γήπεδο και δεν έχει κάνει έτσι? Ποιος? Όποιος πει όχι, γαμιέται. Δηλαδή, θα πούνε όλοι όχι, ρε Τάκη. Ποιος ο παδός, ρε παιδί μου, παδός. Τι το είπες? Κάτσε, ρε. Θα πούνε όλοι όχι. Πάνω στο παιχνίδι. Και να του πεις ναι, αυτό και εκείνο και πάρτα και έτσι. Ποιος ρε δεν το έχει κάνει? Ποιος ο πάντος δεν το έχει κάνει? Αλλά σίγουρα όμως δεν έχω πει. Και η Μάρτης μου ο Θεός και οι φίλοι ναι, μου ναι, ναι. Ένα λεπτό. Για μανάδες. Όχι μόνο αυτό εκεί μου. Δεν έχω πει να πεθάνει το παιδί του κανενός. Ούτε η μάνα κανενός. Ούτε η μάνα κανενός. Ξέρετε τι εννοώ? Εντάξει είμαστε? Εντάξει είμαστε. Και να μην είμαστε, να. Καλησπέρα. Θα μας υποδείξετε. Ναι. Και είναι τα καλά παιδιά. Μπαίνει ο Σπανούλης μέσα και του λέει μπράβο Σπανούλη. Πού πήγες στον Ολυμπιακό? Έτσι μιλάτε εσείς πάνω εκεί. Λοιπόν, εγώ και έτσι έκανα και έτσι έκανα. Και έχετε και πορεία. Έτσι είναι οι οπαδοί. Που λατρεύουν την ομάδα τους και πεθαίνουν για αυτοί. Όχι, θα καθόμαστε να βγάζουμε φωτογραφίες. Για να σου κάνουμε σε ένα το χατήρι και στον κάθε τσάτσο δημοσιογράφο. Εδώ ρε, εσείς παίρνετε ένα παίχτη που αυτό την πετρελαίνει και βάζει ένα καλάθι και κάνει έτσι. Και τον έχετε δύο μήνες. Και τον έχετε φάει τι καλός οπαδός. Ναι. Και όταν φεύγει και λέει τις βρωμιές σας, τον βρίζετε. Πάμε σε ένα διάλειμμα.